να διαλυθεί ο γάμος παρά να διαλυθεί η οικογένεια. Ο νόμος, η νομοτέλεια είναι η οικογένεια να διαλύεται και όχι ο γάμος. Αλλά στις εκκλησίες μας ακούγεται ότι πρέπει η οικογένεια να διασωθεί βάση θυσία και να αρχίσουμε και βάζουμε και κρασί στο θέμα του γάμου και του ζευγαριού. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι θα κινηθώ κάπως διαφορετικά και έτσι λίγο κάπως πιο κουραστικά. Χαίρομαι πολύ που προηγήθηκε το διάλειμμα και ήταν μακρύ και αυτό βοηθάει για μένα και την δική μου εικόνα μπροστά σε εσάς. Λοιπόν, ο ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού. Θα μπορούσαμε να πούμε και η ευθύνη του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού και θα το προσαρμόσουμε στο δικό μας η υπευθυνότητα του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού, γιατί ο πατέρας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, πάντα τον είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και πάντα έπαιζε τον ρόλο του πατέρα παρά τους μύθους που υπήρχαν στην κοινωνία μας και εν πωλής και μεταξύ μας. Ήδη έχω πιάσει κάποια σχόλια που γίνανε και έναν πληροφορισμό προς το πρόσωπο του πατέρα ότι ο πατέρας είναι μακριά από την οικογένεια. Αυτό εξ αρχής να το δηλώσω, δεν είναι αληθές. Λοιπόν, και ξαφνικά ανακαλύψαμε τον πατέρα. Ξαφνικά ανακαλύψαμε τον πατέρα στην δεκαετία του 70. Στα χρόνια του 70 όλα τα περιοδικά, όλα τα... να σας πω τώρα, δεν θέλω φωτογραφίες στο Facebook. Μη και το καρδιτζέτικο να μην έχετε παραπετάξει εμείς αυτά. Αυτό προσέξτε μένα σήμερα να με αποτυπώσετε μέσα σας και αφήστε τώρα τα αφανατισμούς. Λοιπόν, όλα τα περιοδικά που ασχολούνται με το παιδί ή με την οικογένεια στη δεκαετία του 70 ξαφνικά άρχισαν να γράφουν για τον πατέρα. Ότι ο πατέρας, ότι τι σημαντικός είναι, τι ρόλο επιτελεί, τι μπορεί να κάνει, πώς συμμετέχει στην αναδοχή του παιδιού ή ποιος είναι ο ρόλος του μέχρι, μέσα στην οικογένεια. Μέχρι τότε το κλίμα ήταν περισσότερο μητροκεντρικό. Ήταν μητροκεντρικό, δηλαδή οι αντιλήψεις ήταν ότι η μητέρα είναι υπεύθυνη για την αναδοχή του παιδιού ή από τη φύση της η μητέρα είναι ικανή, ικανότερη από τον άντρα να μεγαλώσει τα παιδιά ή ότι ο άντρας έτσι είναι φτιαγμένος και έτσι και οι πιο ζηλωτές από τον Θεό έτσι είναι φτιαγμένος ο άντρας να είναι σε περιφερειακό ρόλο και όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως όταν υπήρχαν προβλήματα στο σπίτι, να η μητέρα φταίει που το παιδί έχει τα προβλήματα αυτά μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν είναι καθόλου αληθές. Αυτές οι αντιλήψεις αλλάζουν, μας βοηθάνε πολύ οι κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές, οι οικονομικές αλλαγές επίσης. Η γυναίκα που βγήκε στην αγορά εργασίας και έτσι ανακαλύψαμε ότι στο σπίτι επάξια μπορεί να σταθεί και ο πατέρας. Πολλά μάθαμε από την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι, άλλα προς το θετικό και άλλα προς το αρνητικό βεβαίως. Και βεβαίως το μεγάλο δημοκρατικό ιδεώδες της ισότητας, που το υπερασπιζόμαστε με περίσσιο ζήλο. Το πήρε το φεμινιστικό κίνημα για να το κάνει σημαία ότι πια κοινή ευθύνη στην οικογένεια, στα οικογενειακά θέματα, είναι και του άντρα και της γυναίκας. Ξέρετε όμως, η γραφή πουθενά δεν αναφέρει ότι ο πατέρας είναι σε δεύτερο ρόλο. Παντού όπου η γραφή αναφέρεται, ζητάει η γραφή από τον άντρα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο σπίτι, με τα παιδιά του και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Τώρα, υπάρχουν δύο έννοιες, τις οποίες θα μιλήσω λίγο περισσότερο, θα μιλήσουμε διεξοδικά αργότερα, είναι ο πατρικός ρόλος και η πατρική λειτουργία. Είναι συγκεκριμένα που ένας άντρας ως πατέρας επιτελεί μέσα στην οικογένειά του σε σχέση με τα παιδιά του. Ο πατρικός ρόλος και η πατρική λειτουργία. Και βεβαίως εδώ αυτές οι έννοιες νοηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο ζει μια οικογένεια. Παραδείγματος χάρη, τώρα είναι θυμωμός λοιπόν να μιλάμε για τους πρόσφυγες και τώρα που ερχόμαστε σε επικοινωνία βλέπουμε
πίσω όμως, θέλω να πω ότι δεν θα φύγουμε από αυτόν τον ανθρώπινο. Δεν θα φύγουμε από αυτόν το θέσιο. Την οικογένεια δεν μπορούμε να την δούμε ξεκομμένη, αποκομμένη, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά κτλ. Κτλ. Στην οικογένεια οφείλουμε να την δούμε ως έλεγχος σύνολο. Τώρα καταλαβαίνω τη δυσκολία μας. Ποια είναι αυτή. Αν σας πω, ας πούμε, πόσα άτομα έχει η οικογένειά σας, θα πείτε 4 άτομα. Και αμέσως έχουμε κολλήσει στον αριθμό 4. Τώρα θα σας καλέσω να σκεφτείτε την οικογένειά σας ως ένα πρόσωπο. Ένα. Και αυτό το ένα έχει έναν λόγο, μία φωνή, μία σκέψη, μία πορεία, μία άποψη, μία εκτέλεση. Ένα. Και χρειάζεται να περάσουμε από αυτό το 4 το μαγισμένο, το όλο που είναι η οικογένεια ως όλο. Έτσι χρειάζεται να προσεγγίσουμε τον πατέρα μέσα στην οικογένεια ως όλο. Έτσι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την μητέρα, τα παιδιά, τα αδέρφια ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μέσα στην οικογένεια. Σας θυμίζω ότι η Μαριάμ ανέλαβε τη Μεγάλη Αποστολή όταν ο Ιωσήφ δέχτηκε να παραμείνει κοντά της. Δεν μπορούσε η Μαριάμ μόνη της να το κάνει αυτό. Χρειαζόταν και ο Ιωσήφ δίπλα της και χρειαζόταν αυτό το όλο της οικογένειας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή ξεκόβοντας τον πατέρα από τη μητέρα. Γιατί αυτές είναι οι προδιαγραφές του ανθρώπου. Ο Θεός όταν μας έπλασε, έπλασε τον άνθρωπο, τον έπλασε άνδρα και γυναίκα. Άνδρα και γυναίκα. Και τον έπλασε μέσα από μία κοινωνία, τον έβγαλε την γυναίκα από τον άνδρα, ζούσαν σε μία κοινωνία και κλείθηκαν τώρα να ζήσουν σε μία άλλη μορφή κοινωνίας. Αργότερα όταν έλεγε θα προσκοληθεί ο άνθρωπος στον άνθρωπό του και θα είναι σαν καμία, θα κάνουν δηλαδή ένα γάμο και θα είναι μαζί χωρίς να ντρέπονται το ένας για τον άλλο. Και επίσης, εάν μιλήσουμε μόνο για τον πατέρα ξεκομμένα, χωρίς να έχουμε κατά νου την μητέρα, τότε κινδυνεύει ο άντρας να φορτωθεί δυσβάστακα, όπως έπαθε η μητέρα. Αν ανατρέξετε στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην μητέρα, θα δείτε κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για την συμβιωτική μαμά που εμποδίζει το παιδί της να αυτονομηθεί και να σκοτώνουμε κρίματα. Εκεί ξεχάσαμε τι ρόλο παίζει ο παπάς σε αυτήν τη συμβιωτική μαμά που δεν αφήνει το παιδί της. Έχουμε μιλήσει για την σκιζοφρενογόνο μαμά, μητέρα, που η συμπεριφορά της προκαλεί ψύχωση στα παιδιά. Έχουμε μιλήσει για την ψυχρή μητέρα που οδηγεί το παιδί στον αυτισμό. Έχουμε μιλήσει για την καλή και την κακή μητέρα για να αιτιολογήσουμε συμπεριφορές στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Έχουμε μιλήσει όλη αυτή η ποιητική έκφραση, το μητρικό ένστικτο. Έχει και ριζώσει μέσα μας και δεν λέει να ξεριζώσει, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ένστικτο. Δεν υπάρχει τέτοιο φίλτρο, μητρικό φίλτρο, περισσότερο ποιητική έκφραση αγάπης. Και βεβαίως η πεποίθηση να πω πάλι ότι η μητέρα είναι υπεύθυνη για ό,τι καλό και ό,τι κακό γίνεται με το σπίτι. Ο πατέρας μπορεί να πάρει το δισάκι του και να πει. Η οικογένεια ως όλο. Θα σας καλέσω έτσι να δούμε το θέμα μας σήμερα, έτσι να δούμε τον πατέρα και την ευθύνη του μέσα στο σπίτι. Και αμέσως να πω. Αρχικά για τον πατρικό ρόλο. Μίλησα προηγουμένως ότι δύο πολύ σημαντικές έννοιες που πρέπει να τις έχουμε κατά νου είναι αυτές. Ο πατρικός ρόλος και η πατρική λειτουργία. Όταν μιλάμε για τον πατρικό ρόλο, εννοούμε την συμμετοχή του πατέρα στην καθημερινότητα του παιδιού, της οικογένειας και ειδικότερα του παιδιού. Την συμμετοχή. Και θα σας καλέσω λίγο να σκεφτούμε στη λέξη συμμετοχή. Συμμετέχω. Και τι έννοια μας φέρνει αυτή η λέξη. Αυτή η έννοια της μετοχής, του μετέχω, του έχω, του είμαι και εγώ εκεί μαζί με το παιδί. Ο πατέρας συμμετέχει. Και αυτό κυρίως αναφέρεται στον χρόνο που ο πατέρας αφιερώνει μέσα στο σπίτι.
σε τρία επίπεδα. Είναι ο χρόνος της άμεσης ενασχόλησης με το παιδί. Ο χρόνος της άμεσης ενασχόλησης με το παιδί. Με το παιδί μου παίζω, με το παιδί μου που κάνω μπάνιο, μπορώ, χαίρομαι, το πειράζω, παλεύω μαζί του, το τιμωρώ, θυμώνω μαζί του, του λέω ότι από μπροστά μου δεν θέλω να σε 15 λεπτά δεν θα τον βλέπεις, γιατί έκανε μια πλακία, γιατί της άμεσης εμπλοκής με το παιδί. Και επίσης είναι ο χρόνος της διαθέσιμης ενασχόλησής μου με το παιδί. Είμαι εδώ και είμαι διαθέσιμο να ανταποκριθώ σε αυτό που θα έχεις ανάγκη. Ας πούμε, ακούτε τη φράση μέσα στο σπίτι, διάβασε το ότι θέλεις είμαι εδώ. Διάβασε και έλα να μου πεις. Ή λένε γενικότερα, διάβασε και έλα να με ρωτήσεις τις απορίες σου. Ή λένε γενικότερα οι γονείς, ό,τι πρόβλημα έχει που λένε, μου έλα εδώ, μπαμπάς εδώ είναι, μαμά εδώ είναι. Είμαστε διαθέσιμοι να ενασχοληθούμε με το παιδί. Και αυτός είναι ο ρόλος του πραγματικού πατέρα. Ακόμα ένα τρίτο να πω συγγνώμη, και είναι ο χρόνος της εξωτερικής του σπιτιού ενασχόλησης με το παιδί. Κλασικά ο πατέρας ταξιτζής παραδείγματος. Να πάει το παιδί εδώ, εκεί, να πάει στο γιατρό, το παιδί, να πάει στη γιορτή του παιδιού του και όλα αυτά τα πράγματα. Ο πατέρας, ο χρόνος της άμεσης, της διαθέσιμης και της εξωτερικής ενασχόλησης του πατέρα με το παιδί είναι και ο πραγματικός λεγόμενος πατέρας. Ο πατέρας αυτός εκεί με πρόσωπο απέναντι στο παιδί του, με άμεση εμπλοκή με το παιδί του. Υπάρχει και ο ρόλος του φαντασιωτικού πατέρα. Του πατέρα που δεν είναι εκεί, αλλά έρχεται μέσα στο σπίτι προς τα παιδιά μέσω των εικόνων που φέρνει η μαμά. Ο νοητός πατέρας του σπιτιού, που και αυτός είναι πολύ σημαντικός. Παραδείγματος χάρη. Ο μπαμπάς είναι στη δουλειά, ας το πούμε έτσι πολιτικά. Και η μαμά είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι άντρα. Λέει η μαμά στα παιδιά. Α, θα το πω στον μπαμπά σου. Εκείνη τη στιγμή τι κάνει η μαμά. Εκείνη τη στιγμή η μαμά φέρνει τον μπαμπά μέσα στο σπίτι για να μπορεί να καθοδηγήσει τα παιδιά της. Ή κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πρέπει αυτό που έκανες να το μάθει ο μπαμπάς. Κάνατε μια συζήτηση με τον μπαμπά και δεν νομίζω ότι ακολουθάς τα συμφωνητέντα και διάφορα τέτοια. Εκείνη τη στιγμή η μαμά φέρνει φαντασιωτικά στο παιδί τον μπαμπά μέσα στο σπίτι και εδώ η λειτουργία του μπαμπά μπορεί να μην είναι παρόν, αλλά είναι πάλι μεγάλη. Ο ρόλος του πατέρα να συμμετέχει με το παιδί του. Κοιτάξτε τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας λένε οι ειδικοί. Ποιος είναι ο πατρικός ρόλος, έτσι. Ο υπεύθυνος πατέρας. Ποιος θεωρείται υπεύθυνος πατέρας. Πρώτον, είναι εκείνος που προετοιμάζεται συναισθηματικά για τη γέννηση του παιδιού. Αυτός που προετοιμάζεται συναισθηματικά για τη γέννηση του παιδιού. Θα σας καλέσω να πάτε τότε εκεί που η γυναίκα ειδημονούσε, αλλά το ίδιο ειδημονούσαμε και εμείς. Και εμείς περνούσαμε. Δεν περνάει μόνο η γυναίκα. Και εμείς περνούσαμε. Να σας πω, πόσοι από εδώ, μην σηκώνετε τα χέρια, γιατί το κύριο έτσι είναι. Πόσοι από εδώ, όταν ειδημονούσε η σύζυγός σας, πήγατε στο γιατρό και κάνατε γενικές εξετάσεις. Όσοι καθίσατε χαρτί και μολύβι και αναλογιστήκατε τα οικονομικά, αν μπορείτε να τα φέρετε πρόβλημα. Όσοι αναλογιστήκατε αν το σπίτι φτάνει, φτάνει και μη χρειάζεται παρεμβάσει στο σπίτι και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί και ο άντρας ετοιμάζεται συναισθηματικά για να προσπαθήσει τη γέννηση του παιδιού. Ένα παιδί στο σπίτι προκαλεί μια καινούργια κατάσταση στο σπίτι. Μια κατάσταση παρόλο που πια αυτό το ζευγάρι γίνεται οικογένεια. Δεν λέγεται πια απλά ζευγάρι. Απλώθηκε και λέγεται και οικογένεια. Η οικογένεια δηλαδή. Το πρώτο παιδί κάνει το ζευγάρι οικογένεια. Αυτό είναι μια αλλαγή. Κρίση σημαίνει αλλαγή. Η κρίση προκαλεί άλλο. Αν παίξουμε με τις λέξεις, είναι μια κατάσταση στην οποία ο πατέρας χρειάζεται να προετοιμαστεί για το παιδί που έρχεται. Για να εξασφαλίσει την νομική του πατρότητα του παιδιού και εδώ είναι η δική του η ευθύνη. Αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη ο πατέρας. Στο κράτος, στην κοινωνία, έξω να πει ότι αυτός είναι δικός μου, είναι δική μου αυτή η πόλη. Ο πατέρας συμμετέχει στην συναισθηματική και σωματική φροντίδα του παιδιού, η κλασική καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Αυτό που λέμε και μας φτύνει η καθημερινότητα. Και μάλιστα είναι κουραστική η καθημερινότητα. Ο πατέρας εμπλέκεται στην καθημερινότητα.
Δεν είναι αλήθεια ότι ο πατέρας δεν εμπλέκεται στην καθημερινότητα του παιδιού. Είναι εκεί ο πατέρας και εξίσου μετέχει. Και βεβαίως υποστηρίζει οικονομικά το παιδί του, και αυτό είναι η δέσμευση αυτού του ανδρός απέναντι στο παιδί και στην οικογένειά του, ότι είμαι εγώ εδώ να κρατήσω αυτό το παιδί. Αυτός είναι ο πατρικός μας ρόλος, ότι είμαστε εκεί και αφιερώνουμε χρόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του παιδιού. Το άλλο, ναι. Λοιπόν, και εδώ χρειάζεται να πούμε ότι, ήθελα να το πούμε με πολύ έμφαση, όχι, δεν είναι απρόθυμος ο πατέρας να εμπλακεί με το παιδί. Και έτσι θέλω να το πω με πολλές αρνήσεις. Και όχι, και δεν, και α, το στερητικό α, ο πατέρας θέλω να πω είναι πρόθυμος να εμπλακεί στην καθημερινότητα και στην, να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στο παιδί. Υπάρχει ο μύθος, υπήρχε τουλάχιστον ο μύθος, του απρόθυμου πατέρα να έρθει μέσα στο σπίτι και να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό δεν είναι αληθές. Οι αντιλήψεις, οι παραδοσιακές, λέγανε ότι ο παραδοσιακός ρόλος της μητέρας είναι να φροντίσει το παιδί. Και έτσι, αν στερηθεί αυτόν τον ρόλο η μητέρα, τότε η μητέρα γεμίζει ενοχές και συναισθήματα ανεπάρκειας. Και γι' αυτόν τον λόγο η μητέρα δεν απεμπολεί την εξουσία που της προσφέρει αυτός ο παραδοσιακός ρόλος, και γι' αυτό φτάνει στο σημείο να αποκλείει τον πατέρα από τον να εμπλακεί ο πατέρας περισσότερο με το παιδί. Μύθος. Όλα αυτά είναι μύθοι. Η ουσία είναι ότι ο πατέρας εμπλέκεται με το παιδί. Αν κάτι επηρεάζει την εμπλοκή του πατέρα μέσα στα θέματα της οικογένειας, αν κάτι κάνει απρόθυμο τον πατέρα, τι φαντάζεστε μπορεί να είναι? Η συζυγική σχέση. Όταν η συζυγική σχέση δεν γοητεύει πια τον πατέρα, συνέστημα απογοήτευση που λέμε, όταν πια η συζυγική σχέση δεν είναι λαμπερή, δεν είναι φωτεινή, δεν είναι ελκυστική, τότε ο πατέρας, ναι, αποσύρεται συνολικά από την οικογένεια. Κάτι που δεν ισχύει για τις γυναίκες, όπου ο ρόλος της μητέρας στις γυναίκες είναι πολύ καθορισμένος κοινωνικά, και έτσι η απογοήτευση από την συζυγική σχέση δεν οθεί την οικογένεια, την γυναίκα μακριά από την μητρότητα ή την λειτουργία του σπιτιού. Κοιτάξτε, εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπετε, το παιδί γεννιέται από τα μέσα της μητέρας. Όχι από τα μέσα τα δικά μας. Είναι ένα βίωμα που μας διαφοροποιεί πάρα πολύ στη θέση μας απέναντι στην οικογένεια. Επίσης, η μητέρα θυλάζει το παιδί, δηλαδή δίνει στο παιδί κάτι από τα μέσα της. Το βγάζει και το δίνει. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς σαν άντρες να το βιώσουμε αυτό. Είναι αλλιώς το βίωμα μας, γενικώς, αλλιώς το βίωμα το δικό μας, για να μπορεί η γυναίκα να απομακρυνθεί από το σπίτι πιο εύκολα από ότι ο πατέρας. Μία άλλη έννοια που είναι προηγουμένως είναι η πατρική λειτουργία. Είναι η πατρική λειτουργία. Τι είναι η πατρική λειτουργία? Η πατρική λειτουργία είναι αυτά που ο πατέρας κάνει και συμβάλλει στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Αυτό που λέμε παιδί, το εγώ του παιδιού, αυτό που λέμε το εγώ μου, ο εαυτός μου, η προσωπικότητά μου, πώς δημιουργούνται? Δημιουργούνται μέσα στο σπίτι και προς αυτό συμβάλλει τα μάλα και ο πατέρας. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη με αυτή την γραφή, ότι από την αρχή που το παιδί γεννιέται, να το καθοδηγήσεις και θα φτάσει, θα το δεις και στα κυράματά του θα είναι στον ίδιο δρόμο. Από την αρχή της ζωής του, από εκεί που γεννιέται, παραδείγματος χάρη, λέμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει έννοια στην ψυχολογία, έννοια του αποτυπώματος, ότι δηλαδή στο βρεφούλι μπορείς να αποτυπώσεις έννοιες, να μεταδώσεις, να μεταφέρεις έννοιες που αργότερα στη ζωή του δεν θα ξέρει για ποιο λόγο ακολουθεί αυτόν τον δρόμο, αλλά είναι οι έννοιες που πήρε καθώς εσύ τις αποτύπωσες μέσα του. Να σας πω ένα μικρό παραδείγμα, στο συγκεκριμένο όσοι έχετε βρεφούλια. Αν πάρετε το βρεφούλι μηνών και 2 μηνών, με και 3 μηνών και 4, και το έχεις μπροστά σου και αρχίζει και κάνει έτσι κάποιες κινήσεις. Και εσύ αρχίζεις να του μιλάς και να του λες, πουλάκι μου. Και του λες κάτι
προσέγγισε ότι το παιδάκι σταματάει να κάνει τις κινήσεις και να σε παρακολουθεί. Εκείνη τη στιγμή, αυτό το παιδί έχει ανοίξει όλη του τη νοητική εγρήγορση να προσλάβει αυτό που θέλεις να του πεις. Εάν αυτό το παιδάκι μπορεί συστηματικά να του πεις, πουλάκι μου, ο Χριστός σε αγαπάει. Κοίτα το στα μάτια και πες του το μόνο την έκφραση του προσώπου σου, ο Χριστός σε αγαπάει. Αργότερα στη ζωή του μπορεί το παιδί να μην ξέρει γιατί ακολουθεί κάποιον δρόμο, αλλά είναι γιατί κάποτε εσύ του αποτύπωσες την αγάπη του Χριστού. Υπάρχει στο Δευτερονόμιο μία έτσι μερικά εδάφια εκεί στο κεφάλαιο, θυμάστε που λέει στον πατέρα, να διδάξεις ό,τι εγώ σου λέω, να τα διδάξεις στο παιδί και να τα διδάξεις το πρωί και το βράδυ, καθώς στέκεσαι στο σπίτι και καθώς περπατάς και καθώς κοιμάστε, και να τα έχεις γράψει πάνω σε σένα, να τα πρεσβεύεις εσύ ο ίδιος, να τα πωλήσεις στους παραστάτες του σπιτιού, δηλαδή να είναι ο θηρεός του σπιτιού σου και στις πόλεις επίσης. Οπουδήποτε, συνεχώς, ασταμάτητα, εσύ πατέρα, να διδάσκεις το παιδί σου, να καθοδηγείς το παιδί σου, να το πούμε έτσι με τις λέξεις μας σήμερα, να συμβάλλει στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Οι πατέρες, λέει, μην παροχίσετε τα τέκνα ημών, αλλά επιτρέπετε αυτά η παιδεία και η νηθεσία κυρίου. Γιατί δεν είναι οτιδήποτε, τώρα ερχόμαστε στην περισσότερη ευθύνη μας, δεν είναι να πούμε οτιδήποτε να είναι, αλλά χρειάζεται να επιτρέψουμε τα παιδιά μας παιδεία και νηθεσία κυρίου. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι χρειάζεται πρώτα να εκπαιδευτώ εγώ στην παιδεία και την νηθεσία του κυρίου, για να μπορέσω αυτό όλο να το μεταφέρω στα παιδιά μου. Η γνώση μου, τη γνώση δική μου για την παιδεία και την νηθεσία του κυρίου, θα συμβάλλει μετά ώστε να μπορέσω να συμβάλλω στη διαμόρφωση προσωπικότητας του παιδιού. Είναι αυτό που λέμε κοινωνικοποίηση, την ταυτοποίηση, την αυτοϊτά του, η αυτονομία του, η σεξουαλική του κατεύθυνση, η συνολική αυτοδοτική του σκέψη, η έννοια της εμπιστοσύνης, της πρωτοβουλίας, της ευθύνης, της επιμέλειας της ζωής του, των ορίων του μέσα στη ζωή. Έννοιες που δεν διδάσκονται στο παιδί μας γιατί το βάζουμε εκεί απέναντι στην πολυθρόνα, ενώ καθόμαστε το βράδυ και του λέμε, παιδί μου, έλα τώρα να σου διδάξω περί πρωτοβουλειών, περί ευθύνης της ζωής και διάφορα τέτοια. Όχι. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται στην καθημερινότητα. Και να σας πω κάτι, όσο περισσότερο παίζουμε με το παιδί μας, όσο περισσότερο παιχνιωδώς στεκόμαστε στο παιδί μας, τόσο περισσότερο το παιδί μας εκπαιδεύεται. Για πέστε μου, χρησιμοποίησα τρεις λέξεις. Παιδί, παιδεία, παιχνίδι. Στα ελληνικά είναι κοινή προσωπική ρίζα στην γλώσσα, λέει κάτι αυτό. Ότι ναι, και εμείς θα θυμηθείτε ότι τα παιδιά μας εκπαιδεύονται, μαθαίνουν μέσα από μια παιχνιώδη διάθεση στη διάρκεια της καθημερινότητας. Συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, εμείς οι πατέρες, οι μπαμπάδες, είτε παρόντες, είτε απόντες, είτε στον πραγματικό μας χρόνο, είτε στον φαντασιακό μας χρόνο, συμμετέχουμε και χρειάζεται αυτό να είναι ξεκάθαρο σε εμάς. Ένα δεύτερο, που ο πατέρας, η πατρική λειτουργία του πατέρα επιτελεί, υπόθηκε προηγουμένως, επιτρέψτε μου να το αναφέρω και εγώ. Ο πατέρας είναι σημαντικός, ξεκινώ με τη λέξη σημαντικός, είναι σημαντικός στην άσκηση της αρχηγίας της οικογένειας. Χρησιμοποιώ τη λέξη αρχηγία για να δείξω το αρχηγό, τον επικεφαλής. Αυτός που έχει πάνω του τις διοικητικές λειτουργίες της οικογένειας. Με κανέναν τρόπο βεβαίως δεν τα πω, ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που έχουν περισσότερες αρχηγικές ικανότητες από ό,τι ο συγκεκριμένος πατέρας. Και θα ξέρετε κιόλας εσείς, ζευγάρια, όπου τις πατρικές λειτουργίες του σπιτιού τις έχει η μαμά. Όπως επίσης ξέρουμε οικογένειες που τις μητρικές λειτουργίες του σπιτιού τις επιτελεί ο μπαμπάς. Και δεν είναι καθόλου περίεργο, το ζητούμενο είναι να υπάρχουν και οι δύο λειτουργίες μέσα στο σπίτι. Εγώ μιλώ λοιπόν για τον πατέρα, που καλείται ο πατέρας να αποδεχθεί την ανάληψη της τελικής ευθύνης των αποφάσεων του σπιτιού και επίσης να αποδεχθεί την εξουσία που προκύπτει από την ανάληψη αυτής
της ευθύνης από τον πατέρα. Καλούμαστε δηλαδή να επιτελέσουμε αυτόν τον ρόλο του αρχηγού μέσα στο σπίτι. Καλούμαστε να το κάνουμε. Και γιατί το λέω αυτό, μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό για διάφορους λόγους. Κοιτάξτε, η μαμά είναι αυτή που γεννάει το παιδί του, γιατί γεννήθηκε μέσα στην κοιλιά της μαμάς και η μαμά το γεννάει. Από εδώ ξεκινάμε τη σκέψη μας. Αν ο μπαμπάς κυοφορούσε το παιδί, τότε όλες οι σκέψεις μας θα άλλαζαν και θα λέγαμε ο μπαμπάς. Θα μιλούσαμε για τον δεσμό του μπαμπά με τη μαμά. Ας μην χαθούμε λοιπόν γιατί το ένα ή το άλλο. Έτσι έγινε και αυτή είναι η αρχή. Η μαμά κυοφορεί το παιδί, έτσι η μαμά με το παιδί βρίσκεται σε ένα στενό σωματικό και ψυχικό δεσμό. Περισσότερο από ότι η μαμά, ο μπαμπάς με το παιδί. Η μαμά βρίσκεται σε ένα πιο κοντινό ψυχικό και σωματικό δεσμό. Έτσι η μαμά είναι αυτή η οποία θα ασχοληθεί περισσότερο για τα όρια, για τα όρια του παιδιού, ενώ ο μπαμπάς θα αρθεί να ασχοληθεί, να έχει πιο συνοητή αντίληψη της οικογένειας και να ασχοληθεί με τα όρια της οικογένειας. Και ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος γεφυρώνει την πορεία, την κίνηση του παιδιού μέσα από την μαμά προς τα έξω, προς την κοινωνία. Το παιδί θα μεγαλώσει μέσα στην κοιλιά της μαμάς, θα βγει και θα εξαρτηθεί από την διατροφή της μαμάς και σταδιακά θα αρχίσει να αναπτύσσεται έως ότου γίνει κοινωνό μέλος εκείνης της κοινότητας εκεί. Δηλαδή θα πάει στο σχολείο, θα πάει στο στρατό, παραδείγματος χάρη θα πληρώνει φόρους κλπ. Αυτή την πορεία την εξασφαλίζει ο μπαμπάς ως γέφυρα του παιδιού από τη μαμά προς την κοινωνία. Και επίσης λέμε ότι για λόγους βιολογικούς ο πατέρας είναι πολύ πιο ελέγχει την παραγωγικότητά του σε σχέση με τη μαμά και έτσι επέρχεται μια ισορροπία. Όλα αυτά λοιπόν που λέω περί αρχηγίας της οικογένειας, άλλωστε σας θυμίζω, θέλω να σας τα πω σε μια βάση του πλέον Απόστολος Παύλος Εφησίους, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Δεν καλείται η γυναίκα να υποταχθεί στον άντρα. Δεν έπλασε ο Θεός τον άντρα για να υποτάσσεται μια γυναίκα σε έναν άντρα. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Δεν υποτάσσεται η γυναίκα στον άντρα της για κάτι άλλο ή με κάποιον άλλον τρόπο ή με την εξουσία και την δύναμη του ανδρός, αλλά αν μια γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα της, αυτό το κάνει γιατί υπάρχει ο φόβος του μέσα της. Και αυτό το περί εξουσιαστικής συμπεριφοράς του πατέρα μες στο σπίτι, σας θυμίζω τα λόγια από τους Εβραίους, το 12ο κεφάλαιο, όπου λέει ο πατέρας, ο γονιός, όπως θα έλεγα, αγαπάει το παιδί του, το ελέγχει και το παιδεύει. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Συνήθως οι παπάδες, οι γονείς, συνήθως οι γονείς ξεχνάνε να παιδεύσουν το παιδί. Μονάχα το ελέγχουν. Οι γονείς δαπανόμεθα, εξαπλούμεθα στο να πούμε το παιδί μας. Μα του είπα. Μα του είπα να μην το κάνει. Μα του είπα να κάνει αυτό. Μα του είπα να κάνει το άλλο. Ωραία. Και τι έκανες για να εξασφαλίσεις ότι αυτό που του είπες το παιδί το επιτελεί, για να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη, τι έκανες γονιέ, και συχνά να το ξέρετε γονείς, το παιδί θα παιδευτεί από εμάς και με έναν τρόπο, και τι λέει στο 11ο εδάφιο εκεί, ότι η παιδεία προς ολίγο γεννά λύπη. Όταν λοιπόν το παίρνεις το παιδί σου και το υποχρεώνεις να κάνει αυτό, το παιδί αντιδρά. Το παιδί πονάει, στραβωγέται, λυπάται, γεννάει λύπη στην αρχή. Αλλά σε δεύτερο χρόνο έρχονται οι καρποί της δικαιοσύνης, όπως συνεχίζει το εδάφιο. Λοιπόν, αυτό που λέω όλο, αγαπητοί μου, με αυτό που λέω δεν υποστηρίζω καθόλου την κυριαρχία του πατέρα στην οικογένεια. Δεν υποστηρίζω καθόλου την κυριαρχία του πατέρα στην γυναίκα του. Υπάρχει μια έννοια και είναι αυτή, η
η έννοια της συμπληρωματικότητας. Η έννοια της συμπληρωματικότητας του πατέρα και της μητέρας μέσα στο σπίτι. Εγώ κάνω κάποια πράγματα, αυτά. Η γυναίκα μου κάνει κάποια άλλα πράγματα, εκείνα. Η γυναίκα μου δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνω εγώ, όχι γιατί είναι ανίκανη και αχρία και δεν βάζει μυαλό, αλλά γιατί άλλο είμαι εγώ ο άντρας ο μπαμπάς, άλλο είναι αυτή η γυναίκα η μαμά. Και εγώ ο μπαμπάς δεν είμαι παντοδύναμος, πάνσοφος, πάνουν όλα αυτά τα πάνουν τα πάντα. Έτσι κάποια πράγματα που κάνει η γυναίκα μου εγώ δεν τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν έχω τις προδιαγραφές να τα κάνω. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν παίζουν οι γονείς με τα παιδιά, γίνεται το εξής. Θα το δείτε και εσείς. Ο μπαμπάς είναι αυτός που λέει στο παιδί του, φέρε τη μονόπολη να παίξουμε. Το παιδί πάει φέρει τη μονόπολη, στείλουν τη μονόπολη και παίζουν. Η μητέρα πώς θα το πει αυτό στα παιδιά, στο παιδί του. Θες να παίξουμε, τι θες να παίξουμε, φέρε κάτι να παίξουμε. Και πάει το παιδί, φέρει τη μονόπολη και έρχεται να παίξουμε. Γιατί είναι στον άντρα να δίνει τις διαταγές έτσι, κάνει αυτό, και είναι στη γυναίκα να δίνει χώρο και να πει στο παιδί της, εσύ αποφάσισε παιδί. Δεν είναι γιατί ο άντρας δεν μπορεί να πει στο παιδί, εσύ κάτω, εσύ αποφάσισε παιδί μου. Στον άντρα είναι να υποδείξει στο παιδί τι να αποφασίσει. Χρειάζονται και τα δύο στο σπίτι. Φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε ότι χρειάζονται. Και οι δυο γονείς μέσα στο σπίτι έχουν ανάγκη αλλήλων για να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθούν και ως γονείς, όπως άλλωστε για να κάνουν και αυτό το παιδί χρειαζόταν και δυο κάποια στιγμή. Και λέμε για ποιο λόγο και λέμε για τη συμπληρωματικότητα που καταπληκτούν. Για το εξής. Γιατί χρειάζεται και πώς χρειάζεται αυτό. Κοιτάξτε. Στην εγκυμοσύνη, όταν η γυναίκα είναι έγκυος, αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στο σπίτι. Αλλάζουν τα δεδομένα στο ζευγάρι. Μέχρι τότε το ζευγάρι, ο ένας είχε τον άλλον και αυτή ήταν ένα τέλειο το παιχνίδι. Και παίζαμε έτσι και παίζαμε αλλιώς και τσιμπλούσε ο ένας τον άλλον έτσι και προκαλούσε ο ένας τον άλλον έτσι και κάναμε διάφορα. Ήταν ένα τέλειο το παιχνίδι. Όπου η γυναίκα, και βέβαια και ο άντρας, αλλά η γυναίκα, τι ζητούσε από τον άντρα, το παιχνιώδες του χαρακτήρα. Το ανάλογο του χαρακτήρα, το διασκεδαστικό του χαρακτήρα, το ευχάριστο του χαρακτήρα. Τώρα η γυναίκα είναι σε εγκυμοσύνη. Το βιώνει η γυναίκα ως μία αλλαγή. Ξέρετε, εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να το βιώσουμε. Αλλά αν ακούσουμε τη γυναίκα και δώσουμε σημασία σε αυτό, κάτι μέσα της γίνεται. Χωρίς να το βλέπει, αλλά το αισθάνεται. Κάτι μέσα της γίνεται. Εδώ καμιά φορά κάτι έχουμε. Εδώ κάτι που μπορεί μέσα μας και αυτό και τα λοιπά και λέμε τι είναι αυτό. Ή αισθανόμαστε κάτι και τρομάζουμε γιατί δεν μπορούμε να το ελέγχουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο, τη γυναίκα μας, που μέσα της έχει ένα έμβιο το οποίο μεγαλώνει. Και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και αρχίζει να τεντώνεται, να χτυπάει, να κλωτσάει που λέει. Και ελάτε σε αυτό το βίωμα. Ωραίο είναι το παιχνιώδες του ανδρός, αλλά θέλει τον άντρα λιγάκι και πιο, πιο αποφασιστικό και πιο σταθερό και πιο δυνατό και πιο ανδρικό να το πω έτσι, για να μπορέσει να στηριχτεί σε, αυτούς τους, σε αυτές τις ανησυχίες που τις έρχονται. Χρειάζονται και οι δύο. Το παιδί γεννιέται, τα παιδιά γεννιούνται, είναι στο σπίτι και ένα και δύο και τρία. Και εμείς είμαστε έξω. Εμείς είμαστε έξω στις δουλειές μας, με τους μητρητές μας, με τους πελάτες μας, με τον προϊστάμενο, με τον υφιστάμενο και πρέπει να απαντήσουμε στα τηλέφωνα, στα email και όλα αυτά τα πράγματα. Και τι χρειάζεται να γίνει εδώ, χρειάζεται να δείξουμε εμείς ως άντρες μια όρημη συμπεριφορά, μια συμπεριφορά ευθύνης, μια συμπεριφορά ενήλικη, όλα αυτά που ζητάει το τρέχον σύστημα από εμάς. Γυρνάμε στο σπίτι μας. Και εκεί είναι η μητέρα. Η μητέρα όλη μέρα με τι ασχολείται, με τι ασχολείται με τα παιδιά. Και τι κάνει τα παιδιά, τρέχει, παίζει, κάνει, σκουπιούνται, γαργαλιούνται, παίζουν, φωνάζουν, μαλώνουν, γκρινιάζουν, με τρέλανε, μέγανε, όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Οπότε τώρα τι έχουμε μια μητέρα η οποία έχει απορροφηθεί από την παιδικότητα των παιδιών της,
σκέφτομαι έναν άνδρα ο οποίος έχει απορροφηθεί από την ενηλικιότητα της καθημερινότητάς του. Και έτσι έρχεται αυτός ο πατέρας μέσα στο σπίτι και ξαφνικά ανακαλύπτει τη γιο του, κυρίως ο άνδρας, ανακαλύπτει ότι εδώ τον χωρίζει μια απόσταση από αυτή τη γυναίκα. Κάπως πρέπει αυτό να ισορροπηθεί. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν, δεν αντέχουν αυτή την απόσταση. Μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, όταν η μαμά απορροφάται από τα παιδιά και ο πατέρας έχει τόσες άλλες έτοιμες. Τελικά η ανάληψη αυτής της εξουσίας από τον πατέρα για να είναι αποτελεσματική και επίσης να είναι πολύ ευεργετική για το παιδί, λέμε ότι είναι προϊόν συμφωνίας του ζευγαριού, των γονέων και με κανέναν τρόπο προϊόν επιβολής του γονιού πάνω στη μητέρα. Και αυτή η συμφωνία, θέλω να σας πω, δεν έρχεται γιατί έχουν στρωθεί κάπου και έχουν υπογράψει ένα συμβόλαιο. Είναι κάτι το οποίο μέρα τη μέρα οι γονείς το ορίζουν μέσα στη ζωή τους. Θα σας δείξω έναν πίνακα στη συνέχεια. Δεν θα μείνουμε πολύ, απλά θα τον τρέξουμε έτσι για να φτάσω σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα σας πω εξ αρχής. Ότι εκείνο που έχει σημασία μέσα στο σπίτι είναι η ισορροπία στον δεσμό της μητέρας και του πατέρα. Είναι μακριά, δεν φαίνεται, αλλά θα σας το πω εγώ. Εδώ έχουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικογένεια και στον αριστερό πίνακα υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που τους υπολογίζουμε όταν θέλουμε να δούμε για την υγεία ή ψυχοπαθολογία της οικογένειας. Λέμε δομή ισχύως, διαφοροποίηση, επικοινωνία, σχέση, αίσθηση της πραγματικότητας, συνέστημα και στάση προς την αλλαγή και την απώλεια. Μετράμε αυτούς τους παράγοντες αγαπητοί μου, για μπορούμε να έχουμε ως θεραπευτές μία εικόνα για τον τρόπο που λειτουργεί η οικογένεια. Στην αριστερή εδώ στήλη είναι ο τρόπος που λειτουργεί η οικογένεια και προκαλεί σοβαρή δυσλειτουργία και πρόβλημα σοβαρό στο παιδί. Από εδώ είναι το πώς λειτουργεί η οικογένεια, η υγιής λειτουργία της οικογένειας. Κοιτάξτε λοιπόν αμέσως εδώ κοντά τι λέει. Στο θέμα της δομής ισχύως. Εδώ λέει υπάρχει ένας στην σοβαρή της λειτουργία της οικογένειας. Υπάρχει συνασπισμός γονέας παιδιού και ο πατέρας είναι αποκλεισμένος. Ενώ στην υγιή λειτουργία της οικογένειας υπάρχει, υπάρχει ισχυρός και ισοδύναμος γονεϊκός συνασπισμός και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των γονέων. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι η εξουσία ως ρόλος του πατέρα είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά όλο αυτό ξεκινάει από αυτόν τον συνασπισμό της μητέρας και του πατέρα. Να σας δείξω και αυτό εδώ επίσης, στο θέμα των σχέσεων, εδώ κάτω. Στην σοβαρή της λειτουργία έχουμε έναν γάμο που δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός και υπάρχει σχίσμα από τον συνασπισμό γονιού-παιδιού. Όταν το παιδί μπαίνει ανάμεσα στους γονείς, σπάει ο συνασπισμός μητέρας-πατέρα, γίνεται ένας συνασπισμός συνήθως μητέρας-παιδιού και τότε έχουμε και έναν γάμο που δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Ενώ στην αποδό πλευρά της υγιούς λειτουργίας διαβάζουμε αμοιβαία, ικανοποιητική, συμπληρωματική, συζυγική ρόλη, η σεξουαλικότητα αμοιβαία, ικανοποιητική. Και ακόμα έτσι να κλείσω. Σε αυτόν εδώ τον κατάλογο, εδώ στον τρόπο της υγιούς και λειτουργίας της οικογένειας, διαβάζουμε ένα, δύο, τρία. Στο πρώτο είναι ένας ισχυρός γονεϊκός συνασπισμός. Το δεύτερο είναι ισχυρές και ποικίλες σχέσεις έξω από την οικογένεια και το τρίτο ένα υπερβατικό σύστημα αξιών. Αυτά τα τρία που ανέφερα θεωρούνται ως θεραπευτικοί παράγοντες μέσα στο σπίτι. Ότι αυτά τα τρία παράγουν θεραπεία μέσα στο σπίτι. Παράγουν την υγεία του στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην έχουμε ψωμί να φάμε. Μπορεί να μην έχουμε δουλειά να ζήσουμε. Μπορεί διάφορα. Αλλά στο σπίτι μας ο παπάς και η μαμά είναι σε σχέση ισχυρή. Δεύτερον, έχουμε σχέσεις
με το σώμα μας, με τη συγγένειά μας, με τη γειτονιά μας, με τους φίλους μας στην Εκκλησία, με ανθρώπους και άλλους δηλαδή. Και τρίτο, έχουμε ένα σύστημα αξιών, πιστεύουμε κάπου. Εμείς λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό και ζούμε την ζωή της Εκκλησίας. Είναι υγιές, παράγει υγεία όλο αυτό το στοιχείο. Θέλω να το συνοψίσω και να πω λοιπόν ότι η πατρική λειτουργία ως η αναφορά στην εξουσία του Πατέρα, στην αρχηγία του Πατέρα, χρειάζεται να μας οδηγήσει στην αμοιβαιότητα με τη Μητέρα. Και να πω ένα τρίτο, αγαπητοί μου, όσον αφορά στην πατρική λειτουργία, είναι αυτό που αναφέρεται ως γενεσιμιτικότητα και όχι στασιμότητα. Εδώ έχουμε μία περιγραφή των σταδίων ανάπτυξης του ανθρώπου. Από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώνει τη ζωή του άνθρωπος, ο άνθρωπος περνάει μέσα από διάφορα στάδια. Ένα από αυτά τα στάδια είναι το στάδιο της γενεσιμιτικότητας και όχι της στασιμότητας. Τι σημαίνει η γενεσιμιτικότητα και τι σημαίνει η στασιμότητα? Από αυτό περνάμε όλοι μας. Όλοι μας περνάμε από αυτό. Κάποιοι από εμάς είμαστε κατά μισής αυτής της γενεσιμιτικότητας και κάποιοι το έχουν περάσει έτσι, και έχουν αφήσει πίσω παιδιά και η οικογένεια κλπ. Έχουν αναλάβει τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, και αυτή είναι σε μια μεγάλη ηλικία. Κοιτάξτε, αυτό εδώ που θα σας πω είναι εγγενής διαδικασία μέσα στο να. Έτσι γίνεται σε κάθε άνθρωπο. Να το πω έτσι με άλλα λόγια, έτσι μας έκανε ο Θεός. Ο Θεός μας έκανε να συμβούν αυτά μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος να μην είναι γενεσιουργός. Αν δεν είμαι γενεσιουργός, είμαι στάσιμο. Και όταν λέμε γενεσιουργικότητα, δηλώνουμε την φροντίδα και τη συμβολή μας στην ζωή για την επόμενη γενιά. Όταν λέμε γενεσιουργικότητα, αναφερόμαστε στο ένστικτο της τεκνοποίησης και στην ανάγκη να είμαστε υπεύθυνοι και χρήσιμοι στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Το αντίστροφο είναι η στασιμότητα. Η στασιμότητα αναφέρεται στην απροθυμία κάποιων να ασχοληθούν με τον συνάδελφό τους και με το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Και βεβαίως, αν η γενεσιουργικότητα δίνει τη ζωή, η στασιμότητα οδηγεί στον θάνατο. Και είμαστε ανάμεσα στα δύο. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι να δημιουργήσει τη ζωή. Να δημιουργήσει τον πλούτο μέσα στη ζωή του παιδιού του, μέσα στη ζωή της οικογένειας. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος δεν ενδιαφέρει τα παραλάβια, καταλαβαίνετε πώς αυτή η κατάσταση οδηγεί στον θάνατο. Τώρα, λέμε λοιπόν ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος διάγει την περίοδο της γενεσιμιτικότητας, η ενήλικη ζωή, η όρημη ζωή, αποτελεί, λέμε ότι ο γενεσιουργός άνθρωπος, πατέρας, είναι εκείνος που συνδέει την βιολογική πατρότητα με την κοινωνική δημιουργικότητα. Το έλεγα και προηγουμένως, δεν αρκεί μονάχα να είμαι ως πατέρας αυτός που έσπειρα ένα μωρό, αλλά είμαι αυτός ο οποίος θα πάρω αυτό το μωρό και θα το φέρω στην κοινωνία, θα γεφυρώσω δηλαδή την πορεία του παιδιού από την κοιλιά της μαμάς στην κοινωνική του παρουσία. Περιλαμβάνει λοιπόν τη φροντίδα του παιδιού, ώστε αυτό το παιδί να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται να αναπτύξει, που έλεγα προηγουμένως ως προσωπικότητα του παιδιού, εμπιστοσύνη, αυτονομία, ταυτότητα, προβλία, εκδομή κτλ. Έτσι, όσο πιο κατάλληλα επαρκώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας από εμάς τους γενεσιουργούς πατέρες και μητέρες βέβαια, τόσο περισσότερο αυτά τα παιδιά γίνονται κατάλληλα προς ζωή, πληρότητα ζωής, και τόσο περισσότερο η ανάγκη μου να είμαι γενεσιουργός ικανοποιείται. Και βλέπετε εδώ μία σχέση μεταξύ του πατέρα και των παιδιών, όπου ο πατέρας γενεσιουργός προς τα παιδιά του και η αποτελεσματικότητα στα παιδιά του γυρνάει σε ικανοποίηση προς τον πατέρα. Κοιτάξτε, οι πατέρες νιώθουμε ισχυρά συναισθήματα για τα παιδιά μας. Αυτά τα συναισθήματα, τα ισχυρά, δεν τα έχουν μόνο οι παιδιά μας. Οι πατέρες θεωρούμε την οικογένειά μας το πιο σημαντικό στοιχείο της ζωής μας.
Δεν είναι αλήθεια ότι το πιο σημαντικό στοιχείο της ζωής του πατέρα είναι η εργασία. Ο κουβαλητής, άρα το μυαλό του παπά είναι κολλημένο να φέρει την τροφή στο σπίτι του. Το ακούσατε το στόχο. Ο πατέρας γιατί θέλει την εργασία, για το σπίτι. Ο αντίλογος λέει ότι γιατί εργάζεται η γυναίκα, για την καριέρα της. Ο παπάς γιατί εργάζεται, για το σπίτι του. Ναι, συμφωνώ μαζί με την πρόεδρο, αλλά την σύμφωνα μιλάνε και οι γυναίκες για το σπίτι του. Αλλά λέω τα πράγματα που έχουν σε κανονικές συνθήκες. Οι μπαμπάδες ασχολούνται με τα παιδιά τους όχι από καθήκον, απλό καθήκον, ή απλώς για να βοηθήσουν τη μητέρα, αλλά διότι νιώθουν έντονη την ανάγκη της ολοκλήρωσής τους μέσα από τον πατρικό τους ρόλο και η πατρότητα, αγαπητοί μου, είναι στο επίκεντρο της ζωής των πατέρων. Πέρασε η ώρα, ναι. Πολύ πέρασε η ώρα. Και να κλείσω τότε με αυτό στα γρήγορα. Ήθελα να κάνω και αυτή την αναφορά, αλλά για να πω ότι αν κάποιος αναφερθεί σε προβλήματα που δημιουργεί ο πατέρας μέσα στο σπίτι, η πατρική της λειτουργία, είτε γιατί ο παπάς είναι στο σπίτι, γιατί είναι απόνο ο παπάς από το σπίτι, δεν έχει τόσο σημασία ως άτομο ξεχωριστό. Εκείνο που προκαλεί πρόβλημα στα παιδιά δεν είναι ο παπάς ή η μαμά, αλλά η σχέση τους. Το παιδί δεν παθαίνει κάτι από τον παπά του, το παιδί δεν παθαίνει κάτι από τη μαμά του, το παιδί παθαίνει κάτι από τη σχέση του. Αν η σχέση των γονιών είναι σχέση αντιπαλότητας, τα παιδιά δεν έχουν ένα πρότυπο ταύτισης. Εάν η σχέση τους είναι σχέση ανταγωνιστική για την εξουσία, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά. Βλέπετε το μοντέλο μέσα στο σπίτι δεν είναι ποιος είναι από πάνω και ποιος είναι από κάτω. Αλλά το μοντέλο είναι πώς είμαστε μαζί, δίπλα εμείς. Και βεβαίως το πρόβλημα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, ήταν μεγάλο πινακά. Έχει να κάνει σχέση με την αρχή και την ιεραρχία της οικογένειας. Και λόγος τελευταίος και έκλεισα. Η ασφάλεια του παιδιού μας, αγαπητοί μου, μην τρομάζετε. Τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν όσο νομίζετε, όσο λέγεται ότι κινδυνεύουν. Τα παιδιά μας είναι ασφαλή, γιατί κάθε ένας γονιός έχει ένα υγιές δυναμικό μέσα του, και ο χειρότερος ακόμα γονιός έχει ένα υγιές δυναμικό. Και αυτό χρειάζεται να ξεκουρώσουμε. Και τα παιδιά μας είναι ασφαλή όταν η συζυγική μας σχέση λειτουργεί υγιώς. Και έτσι κάνουμε όλο αυτό το γύρο της πατρότητας, της μητρότητας, των παιδιών και της οικογένειας και καταλήξουμε πάλι στο αυτονόητο.